Πολύ καλησπέρα σας και διηγήματα της Τάνης. Πολύ έτσι ιδιαίτερη προσθήκη σε αυτή τη σειρά. Αρχικά να πω ότι όταν το είδα αυτό στο περίπτερο, όταν το αγόραζα με το τίτλο «Κρίντζαρα», διαβάστηκε όμως αρκετά ευχάριστα και δεν θα είχα και πρόβλημα στο μέλλον να τσεκάρω και κάποια άλλα έργα του συγκεκριμένου συγγραφέα, άμα τύχει. Το συγκεκριμένο βιβλιαράκι είχε βραβευτεί κιόλας το 1889, το θυμάμαι γιατί είναι 101 χρόνια πριν τη γέννησή μου, είχε βραβευτεί για την ποιότητά του και τα λοιπά και γενικά είχε δεχτεί μνήες, γιατί ο Χριστοβασίλης έγραφε κατά κύριο λόγο, έγραφε μόνο στη δημοτική, γιατί πιστεύει ότι αυτή θα είναι η κοινή γλώσσα του μέλλοντος και δεν είχε και άδικο. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Έχω διαβάσει, όπως έχω ξαναπεί, και άλλα έτσι βουκολικά κείμενα, όπου μπορώ να τα εκτιμήσω για την εξειδανίκευση της φύσης, για το... Την μυθική Αρκαδία του Πουσέν, ας πούμε, που έχει μια προέκταση μεταφυσική και τα λοιπά. Πώς μπορεί να βοηθήσει εμένα, γράφοντας φάνταση, αυτές οι θεματικές που μου είναι εντελώς ξένες. Αλλά μου είναι εντελώς ξένες επειδή είμαι παιδί της πόλης και γι' αυτό κυρίως το λόγο δεν μου αρέσουν και τόσο αυτά τα κείμενα. Ίσως άτομα που έχουν μεγαλώσει σε χωριό ή έχουν παραπάνω αναμνήσεις από χωριό να εκτιμήσουν παραπάνω αυτό το είδος. Αλλά γενικά ναι, τα βουκολικά κείμενα δεν με πολύ τρελαίνουν και εδώ, εντάξει, όπως θα βλέπετε και το τίτλο από κάτω, όλα τα κείμενα έχουν να κάνουν με αυτό. Είναι σε υπηρώτικη διάλεκτο, όπως λέει εδώ πέρα. Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά για μένα, εντάξει, skip είναι... Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά στην εποχή μας ποιον μπορούν να έλξουν αυτές οι θεματικές. Το έχω ξαναπεί σε πολλά βιβλία το τελευταίο καιρό. Αλλά εγώ διαβάζοντάς τα και επειδή έχω το CD να κλείσω τις σειρές που συλλέγω και επειδή θέλω να πάρω πραγματάκια για να προσαρμόσω σε κείμενά μου, υπάρχει κάποιος, ας πούμε, σκοπός. Για κάποιον casual αναγνώστη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος να πιάσει να διαβάσει κάτι τέτοιο, αν είναι μεγαλωμένος σαν εμένα ή αν είναι στην ηλικία μου, άντε λίγο μεγαλύτερος, λίγο μικρότερος. Anyway, τα λέμε όμως. Καλή ζωή.